Στην εκπομπή Ποιο είναι πρωινιάτικα μίλησε το πρωί τη Δευτέρα, 13-12, η γιατρό τη Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία εξήγησε τι είπαν ακριβώ οι γιατροί στο Παρίσι για την κατάσταση τη υγεία τη και για το πόσο καιρό θα πάρει η αποκατάστασή τη. Οι λεπτομέρειε για την υγεία τη Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ο κόσμος ανησύχησε και επειδή αγαπάει πολύ την Ιωάννα με ρωτούσε συνεχώς. Δεν συμβαίνει κάτι ξαφνικό. Η Ιωάννα πήγε για δεύτερη φορά στη Γαλλία γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλες γνώμες κυρίως για να αισθάνεται ο ασθενής ότι δεν έχει παραλείψει κάτι. Αυτό που τη μάγκωσε και την έφερε πίσω ήταν δύο πράγματα. Το ένα η χρόνια αποκατάστασης, ο χρόνος δεν μπορεί να είναι προβλέψιμος. Και το άλλο είναι ότι κατά την εκτίμηση του γιατρού κάποια σημεία στο σώμα της δεν παίρνουν περαιτέρω βελτίωση και θα μείνουν ως έχουν, πράγμα που για την Ιωάννα δεν ήταν καλή η είδηση και τη στενοχώρησαν, είπε χαρακτηριστικά η γιατρός της Ιωάννας. Έτσι Ιωάννα Παλιοσπύρου για πρώτη φορά έδειξε γυμνά τα χέρια της και τα κατεστραμμένα από το βιτριόλι ρούχα. Μια εξομολόγηση που συγκίνησε τους πάντες έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Το θύμα από την επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020 μίλησε για πράγματα που δεν γνώριζε κανείς, ενώ για πρώτη φορά έδειξε στην κάμερα τα χέρια της γυμνά με τα σημάδια, αλλά και τα κατεστραμμένα από το βιτριόλι ρούχα. Η 36χρονη άνοιξε το σπίτι της στην πρωινή εκπομπή και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης με τη δύναμη που έχει στην ψυχή της. Βγάζω τη μάσκα για να φάω και να κάνω μπάνιο. Τη φοράω όλη τη μέρα και για τον ύπνο. Στον ύπνο φοράω μόνο την υφασμάτινη, για να μπορώ να κοιμάμαι. Έχω ουλέ στο πρόσωπο, στο λαιμό μου και στα χέρια. Στο μάτι μου κάνω ειδική περιποίηση γιατί κινδύνεψε. Οι συνήθειε μου έχουν αλλάξει στο 100%. Έχουν προσαρμοστεί στα τραύματα μου. Τόνισε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που αποκάλυψε και για ποιο λόγο δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram με το καμένο τη πρόσωπο.